των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κυρία ηλάστητη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ότι σου έστειν η βασιλεία και η πνεύση και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Και οφείσαμε με γλώσσα μη γυρίζω.
Παράτησε το ξύλο
Thank you.
Thank you.
εξ εκτίσιν εμφανίσας ο κτίστης, ημίν της υπ' αυτού γενωμένης. Εξ ασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περί ναύθωρον, ή να το θαύμα βλέποντες, υμνήσομεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξού τρέφονται πολλοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε οικειοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών φταιόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων νικόσα, χαίρε νύμφοι ανύμφευτε. Κολυδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον νουν εις ουρανών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτοβοώντας αλληλούια. Κάτω και τον άνω ουδόλος απήν ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρ θεϊκίου μετάβασης δε τοπική γέγονε και τόκος εκ παρθένου θεολύπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρήτου χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων καύχημα, χαίρε όχημα Πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί των Σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενίαν και λοχίαν ζευγνίσα. Χαίρε διεις ελήθη παράβασης,
Χαιρετήσει νύχθη παράδεισος. Χαίρε η κλής της Χριστού Βασιλείας. Χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Αφήσεις αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ανανθρωπίσεως έργων των απρόσιτων γάρος Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων ημίν μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτως αλληλούια. Αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούσι γαρλέγιν το πως και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιέων τα σαγίνας πληρούσα, χαίρε μυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Σε θέλων των κόσμων, ο των όλων κοσμών.
ιτορ προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε. Και επί μην υπάρχον ως Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίω γάρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει, αλληλούια. Ξένων τόκων ειδώντες, ξενοθώμεν του κόσμου,
νουν εις ουρανών μεταφέντες. Δια τούτο βάρο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτοβοώντες. Παναγιώτατε Πάτερ και Δέσποτα, Θεοφιλέστατε, σεβαστοί πατέρες και αγαπητοί αδελφοί. Γεγονός είναι ότι ο άνθρωπος είναι πληκισμένος από τον Δημιουργό Θεό με πέντε αισθήσεις, μέσω των οποίων ο πιστός γίνεται μέτοχος των θείων μυστηρίων, αφού με τα μάτια βλέπει τα τελούμενα της θείας λατρείας, αλλά και τις ιερές εικόνες, με την ακοή ακούει τις ευχές, τους ύμνους και τα αναγνώσματα, με την όσφρηση ως φρένεται το θυμίαμα, αλλά και την ευωδία των ιερών λειψάνων, με την αφία σπάζεται τις ιερές εικόνες και με τη γεύση γίνεται μέτοχος της μυστικής τραπέζης, της θείας κοινωνίας, του σώματος και αίματος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Εν τούτης, υπάρχει μία έκτη αίσθηση για τους χριστιανούς, που είναι η πίστη. Αυτή οδηγεί τον πιστό στο μετέχνιο του πιστού και του αρτίστου και μεταμορφώνει όλες τις ανθρώπινες αισθήσεις, ούτως ώστε αυτές να θεωρούν τα θαυμάσια και ουράνια. Η πίστη του χριστιανού κάνει τα ακατάληπτα για τα σαρκικά όρτα καταληπτά. Αυτή η πίστη προσδίδει συμβολική σημασία στην προσφορά του θυμιάματος και του κεριού προς τον Θεό. Η πίστη, ακόμα, δίνει θεολογική διάσταση στην προσκύνηση των ιερών εικόνων και των ιερών λειψάνων, ως αποδοχή του γεγονότος της άρκωσης του Υιού και Λόγου του Θεού, ώστε να μην συνιστά ασπασμό του φορέα, δηλαδή του ξύλου και των υλικών που έχει η εικόνα ιστορηθεί. Η πίστη κάνει τον χριστιανό να αισθάνεται πως κοινωνεί του Θείου Σώματος και Αίματος του Χριστού. Γι' αυτό χωρίς την πίστη, ο χριστιανός δυστυχώς γίνεται τυπολάτης. Γι' αυτό ακριβώς, θέτοντας ως προϋπόθεση την γνώση, δηλαδή κοινωνία, της παραδοξότητας του μυστηρίου της εναθρώπισης του Υιού και Λόγου του Θεού από την Θεοτόκο, ο μελωδός καλεί τον πιστό μέσω του ακαθίστου ύμνου σε μία αποξένωση από τον επίγειο κόσμο και σε μία μετάθεση του νου από την γη στον ουρανό, λέγοντας «Ξένων τόκων ειδώντες, ξενοφόμεν του κόσμου, το νου εις ουρανών μεταφέντες». Στην μετάθεση αυτή, μάλιστα, του ανθρώπινου νου από τα επίγεια στα ουράνια και από τα κατώτερα στα ανώτερα, αντιδιαστέλλεται η φανέρωση του υψηλού και ανυπερήφανου Θεού ως ταπεινού ανθρώπου στη γη, προκειμένου να ελκύσει προς το ύψος του αυτούς που τον καλούν, όπως χαρακτηριστικά σημειώνει ο υμνοβός. «Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτοβοώντες». Ο πιστός καλείται σε μία μετάθεση του νου και της σκέψης από τα γήινα στα ουράνια και από τα πρόσκαιρα στα αιώνια, ανταποκρινόμενος στην πρόσκληση του Υιού και Λόγου του Θεού, ο οποίος σαρκώθηκε, πραγματοποιώντας μία μετάθεση ασυγκρίτως διαφορετική από εκείνη που επιδιώκουν οι άνθρωποι, προκειμένου να προσλάβει τον άνθρωπο από την γη και να τον μεταφέρει στον ουρανό. Εν τούτης, οι πέντε ανθρώπινες αισθήσεις, αντί να αποτελούν για τον άνθρωπο σημείο υπέρβασης της πιστής πραγματικότητας, γνώσης και κοινωνίας του αρτίστου Θεού, γίνονται αιτία προσκόλλησης και παγίδευσης εντός της. Χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι ο πιστός θα πρέπει να διαφορεί παντελώς για την γη, αφού ο Υιός και Λόγος του Θεού έγινε άνθρωπος στο πρόσωπο του Χριστού και ήλθε στη γη, δεικνύοντας έτσι το ενδιαφέρον του για τον άνθρωπο, αλλά και την δημιουργία.
ότι ο πιστός διαφυλάττει την δημιουργία και μεριμνά για τον συνάνθρωπο. Έτσι, ως πιστοί καλούμαστε σε μία αποξένωση από την κοσμική πραγματικότητα, τροπική και όχι τοπική. Καλούμαστε να ζήσουμε στον κόσμο χωρίς να γίνουμε κόσμος, δηλαδή μάζα. Αυτό ακριβώς εκφράζουν τα λόγια της αγωνιώδους κυριακής προσευχής. Ούκ ερωτώ ή να άρεις αυτούς εκ του κόσμου, αλλά να τηρήσεις αυτούς εκ του πονηρού. Αυτή ακριβώς η αγωνία του Χριστού για τους μαθητές του και Αποστόλους είναι αγωνία για τον καθένα από εμάς. Έτσι, ο πιστός ζει την αγωνία του κόσμου, αλλά δεν παρασύρεται από το πνεύμα του κόσμου. Και όταν ο πιστός φτάσει στον αγιασμό, καθίσταται κοινωνικότερος όλου του ανθρώπου, αφού ως κοινωνός του Θεού γίνεται διάκονος αυτής της κοινωνίας του Θεού. Παναγιώτατε, ευχηθείτε παρακαλώ και εμείς να ξενωθούμεν του κόσμου, το νου της σου ουρανών μεταθέντες, ιδιαιτέρως στην κρίσιμη αυτή πανδημική περίοδο της δοκιμασίας που διερχόμαστε, με τις πρεσβείες της Υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας. Αμήν. Thank you.
τάφτα παρισταμένων ευλαβών Ορθοδόξων Χριστιανών. Καθώς και του ευλαβούς κλήρου και λαού της ευλογημένης τάφτης εκ της εθνικής περιφερίας Φαναρίου Γερατίου Κόρπου, δια το ότι ξιώθημεν και φέτος να ζήσουμε την άφατον πνευματική χαρά της ευλογητής παρουσίας του προσκυνητού αυθέντου και δεσπότου ημών, του σεπτού πατριάρχου του γένους ημών και του γένους των πανορθοδόξων, ο οποίος προσήλθε από του Ιερού ημών κέντρου της Ορθοδοξίας στην γρηγορούσαν παρηγορία της Ρωμιοσύνης, την Παναγία την Βλαχερνίτησαν, εκπληρώνει ο τρόπος το χρέος των ιερών παραδόσεών μας, οι οποίοι θέλουν τον Οικουμενικό Πατριάρχην ερχόμενον εις το κορυφαίον τούτο ιστορικόν ιερόν αγίασμα εν το μέσο της κατανυκτικής περίοδου της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, για να αναγνώσει ενώπιον του Ιερού Παλαδίου των Βλαχερνών την τρίτη στάση των χαιρετισμών προς την πολιούχον της πόλεως ημών ως προσκυνητής της καθαρτικής και λειτουργικής χάριτος αυτής. Ιστάμεθα εις τον τόπο που έστησαν πόδες ευσεβών αυτοκρατόρων, σεπτών πατριαρχών, αρχιερέων, ιερέων, μοναχών και αναρρυθμίτων ευλαβών προσκυνητών του ιερού τούτου σεβάσματος της βασιλευούσης των πόλεων, διαδεχόμενοι αυτούς εις τη φυλακή του τόπου, εις τη συνέχιση της ιστορίας, της παραδόσεως και της λειτουργικής αυτού ζωής, ποτέ από το ιερόν του το χρέος μη κινούντες, είναι και επερχόμενοι γενέ, ως και οι προημών, και εμείς λαμβάνουμε την ακένατον χάριν και ευλογία της υπεραγίας Θεοτόκου. Προς αυτήν την των θλιβωμένων χαράν και παραμυθίαν, την σκέπη και αντίληψη των καταπονωμένων εκ των του βίου ποικίλων περιστάσεων, την αή υπερμαχούσαν στρατηγό του γένους, προστρέχομεν και δεν θα πάψουμεν ποτέ να προστρέχομεν τα κλήθη των ευσεβών χριστιανών. Προς αυτήν προστρέχομεν και κατά την σήμερον και παρακαλούμεν όπως για των διαπήρων ευχών και προσευχών της ημετέρας Θεοφρορήτου κορυφής, πρεσβεύσει προς τον Υιόν της και Θεόν της, των ιατρών των ψυχών και των σωμάτων ημών, δια την ταχυτά την έκβαση που αναπάσει την οικουμένη και ανεξελίξει τελούντος γυμικού πειρασμού. Προς αυτήν δεόμεθα εκτενώς είναι ως έκπαλε φυλάτη, ενισχύει και επιστηρίζει ημάς Παναγιώτατε Δέσποτα, τον αξιώθεον Πατριάρχη της Εκκλησίας και του Γένους, εις την πρωτεύθυνον διακονίαν της διαφυλάξεως του ιεροτάτου συνδέσμου της αναλυθείας και αγάπη ενότητος και την ορθοτόμηση του λόγου της Ευαγγελικής Αληθείας εις σύμπασαν την Ορθόδοξον ημών Εκκλησία, είναι ευωδόνη πάντα ορωματισμών ημών και είναι ευλογή το ενεπάση του Κυρίου Δεσποτία Ορθόδοξων λαών. Περαίνον την ταπεινή ταύτην προσφώνηση Παναγιώτατε Δέσποτα, επιθυμώ όπως πανευλαβώς αναφερθώ και εις την συμπληρωμένη εφέτος χάρη του Θεού 300 επέτειον πανευκλεούς Πατριαρχίας της ημετέρας πασεβάστο ημίν Παναγιώτητος, ο σοφού Ιακοστρόφου και χειραγωγού της Μητρός Εκκλησίας και συνόλης της υπουρανών Ορθοδοξίας. Ευχόμενος Υιικός εκ μέσης καρδίας, ομού μετά των συνδιακονούντων πατέρων και αδελφών, του Προέδρου και της εντάφθα Εκκλησιαστικής Επιτροπής του Ιερού του Αγιάσματος,
και των παρισταμένων ευλαβών προσκυνητών, όπως τα έτη της ζωής και της τετιμημένης και Θεοδότου Πατριαρχίας αυτής, να είναι πάμπολα, εφρόσινα και ευλογημένα, προς δόξα του ονόματος ημών, Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και της ποτνίας Μητρός πάντων ημών, Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, της των θελόντων σωθήνε νοητής ολκάδος και των του Δίου πλωτήρων γυμμένος. Εις πολλά έτη Παναγιώτητε Πάτερ και Δέσποτα. Παναγιώτατε Δέσποτα, Θεοφιλέστατε, εντιμότατε Κύριε Πρόξενε της Ελλάδος, ευλαβείς προσκυνητές. Καλώς ήρθατε και χρόνια πολλά. Μεγάλη κάθε χρόνο η σημερινή μέρα για την κοινότητά μας και όλους που δίνουμε τον αγώνα μας σε αυτή. Η καθιερωμένη από ετών παρουσία σας κάθε χρόνο στην τρίτη στάση των χαιρετισμών μας δίνει χαρά και δύναμη. Στις δύσκολες αυτές ημέρες που περνάμε, με τον φωνικό ιό να βρίσκεται ίσως στο τελευταίο, αλλά εξαιρετικά επικίνδυνο στάδιο, η δυνατότητα που έχουμε να προσευχηθούμε εδώ μαζί σας στην υπερμάχο στρατηγό της πόλης, μας είναι πολλαπλά σημαντική. Σε εκείνη προσευχόμαστε να μας ελευθερώσει εκ παντίων κινδύνων και εδώ η Βλαχερνότησα είναι αυτή που μας δίνει δύναμη να ξεπεράσουμε και αυτή τη μεγάλη δυσκολία της πανδημίας. Συνεχίζουμε την προσευχή, αλλά και τον αγώνα, Παναγιώτατε. Οι εκκλησίες μας λειτουργούνται κανονικά, παρά την πανδημία, και το ευάριθμο ευσεβές εκκλησίασμά μας συγκεντρώνεται κάθε φορά που οι συνθήκες το επιτρέπουν για να προσευχηθεί. Ειδικά εδώ, στο πάνσεπτο αυτό αγίασμα, δεν λείπουν ποτέ οι προσευχές. Βοηθά σε αυτό και ο φυλακόουθος αρχιερατικός μας επίτροπος, ο επίσκοπος Αλικαρνασσού κύριος Ανδριανός, που μας ποιμένει με αγάπη επ' ονόματί σας. Παίρνουμε ασφαλώς και όλα τα μέτρα ασφαλείας που προβλέπονται από τα σχετικά υγειονομικά πρωτόκολλα, προκειμένου κλήρος και λαός να είναι ασφαλής. Η κοινότητά μας είναι ιστορική, αλλά ταπεινή και φτωχή σήμερα. Λίγα ορατά σημάδια έχουν μείνει από το ένδοξο παρελθόν της κάποτε αυτοκρατορικής ενορίας της Παναγίας των Βλαχερνών, αλλά μεγάλη η αγάπη μας και για την κληρονομιά της στην καρδιά μας. Δυστυχώς όμως, τα εισοδήματά μας που προέρχονται κυρίως από τον οβολό των προσκυνητών έχουν ελαχιστοποιηθεί, καθώς πολύ λίγοι πλέον προσκυνητές έρχονται στην Κωνσταντινούπολη λόγω της υπάρχουσας κατάστασης. Ευελπιστούμε πάντως σύντομα, αν θέλει ο Θεός και με τη βοήθεια της επιστήμης, να αλλάξει προς το καλύτερο. Δεν απαγοητευόμαστε, ούτε το βάζουμε κάτω. Με τη βοήθεια της Παναγίας της Βλαχερνιώτισσας και την ευχή του Πατριάρχη μας, θα ξεπεράσουμε και αυτή τη δυσκολία. Προσπαθούμε πάντως να είμαστε οργανωμένοι και έτοιμοι σε όλα στην κοινότητά μας. Την περασμένη εβδομάδα, κατόπιν και της δικής σας εγκρίσεως, ολοκληρώθηκε η διαδικασία κλεισίματος του Συνδέσμου Φιλοπτώχου της κοινότητάς μας. Ο Σύνδεσμος ιδρύθηκε το 1958 με μεγάλο κόπο της αείμνησης Εύας Ντούσα. Σήμερα το Διοικητικό Συμβούλιο της Φιλοπτώχου, με επικεφαλής την κυρία Έλλη Φιμφίνη, ετοιμάζει το αρχείο και εκαθάρισε το υπόλοιπο ποσό για να το παραδώσει όπως μας υποδείξατε στον αρχιερατικό μας επίτροπο Άγιο Αλικαρνασσού. Ως κοινότητα παρακολουθούμε με προσοχή τις εξελίξεις στα θέματα της ομογένειας και χαιρόμαστε για την πρόοδο των τελευταίων ετών, αν και υπάρχουν ακόμη ζητήματα που χρειάζονται βελτίωση σημαντική. Το ζήτημα των εκλογών είναι ένα από τα σημαντικότερα. Ελπίζουμε σύντομα να ακούσουμε το ευχάριστο νέο της ψήφισης του νέου κανονισμού των Βακουφίων, ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην αναγκαία ανανέωση των επιτρόπων μας. Χαιρόμαστε ιδιαιτέρως που φέτος
σε λίγους μήνες συμπληρώνεται 30 χρόνια από την σπουδαία στιγμή που ανεβήκατε στον πρώτο θρόνο της Ορθοδοξίας. 30 χρόνια μεγαλώνουμε κοντά σας. Με την πατρική σας ευχή και την πατριαρχική σας ευλογία και αυτό ευχόμαστε να συνεχιστεί για πολλά ακόμη χρόνια. Χαιρόμαστε που ζούμε την εμπνευσμένη πατριαρχία σας, σας σεβόμαστε βαθύτατα και σας αγαπάμε πολύ. Σας ευχαριστούμε Παναγιώτατε. Ας είναι πολλά και υγιή τα έτη σας για να συνεχίσετε με την ίδια ζέση και δύναμη το σπουδαίο έργο σας για την Εκκλησία και την Ομογένεια. Ευχαριστώ επίσης θερμά τον αρχιερατικό προϊστάμενο της περιφερίας μας, Επίσκοπο Αλικαρνασσό, κύριο Ανδριανό, για τις πολύτιμες συμβουλές και τη συμπαράστασή του στο έργο μας. Θα ήθελα ακόμη να ευχαριστήσω τους συνεργάτες μου στην Επιτροπή, καθώς και όλους τους εργαζομένους στην κοινότητα για την προσφορά τους. Ευχαριστώ τέλος όλους εσάς που είσαστε σήμερα εδώ μαζί μας τη σημαντική αυτή μέρα για την κοινότητά μας, αψηφώντας τις δυσκολίες της πανδημίας. Εύχομαι του χρόνου να βρεθούμε και πάλι όλοι μας εδώ υγιείς και ελεύθεροι από τον φόβο του κορονοϊού. Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχηθώ σε εσάς Παναγιώτατε και σε όλους τους παρόντες καλό υπόλοιπο της 40ης και καλή Ανάσταση. Θεοφιλέστατε Επίσκοπε Αλικαρνασσού, κύριε Ανδριανέ, αρχιερατικός προϊστάμενε της περιφερίας Παναρίου και Ρατίου Κόλπου, εντιμολογιώτατοι άρχοντες, λαέ του Θεού ευλογημένε, και φίλτατε κύριε πρόξενε της Ελλάδος και κύριε γενικέ πρόξενε της Ουκρανίας. Με την χάρη της Θεοτόκου, συνήχθημεν και εφέτος εις των ιερών και ιστορικών τούτων τόπων, μετά την αναγκαστική απουσία κατά το παρελθόν έτος, λόγω της υγειονομικής κρίσεως, δια να τελέσουμε την ακολουθία των χαιρετισμών και να λάβουμε την ευλογία της Παναγίας της Βλαχερνίτισσας, δοξάζοντες το υπερπάνω όνομα του Ενδριάδη Θεού, του χαρισαμένου εις το ανθρώπινο γένος την ευλογημένη εν γυναιξή Μαρία, δια της οποίας εσαρκώθη ο προαιώνιος λόγος του Θεού και άνοιξε δι ημάς η πύλη του Παραδείσου. Δεν συναντώμεν πλέον εις τα σβαχέρνα στα παλαιά μεγαλεία του γένους, όπως ήδη ελέγχθη. Όλα εδώ είναι σεμνά και ταπεινά, αλλά πλήρη φωτός και αληθείας. Διηβάς τους Ορθοδόξους κάθε ταπεινόν εξοκλήσει, εις το οποίο δοξολογείται ο Θεός και τελείται το μέγα μυστήριον της Θείας Ευχαριστίας, είναι τόσο μέγα όσον η περίλαμπρη καθεδρική ναή της Ορθοδοξίας ανατιλικουμένη. Ούτε επιλκαγέ, ούτε η εγκατάληψης, ούτε οι βανδαλισμοί του Σεπτεμβρίου του 1955 κατάφεραν να θίξουν την ιερότητα του τόπου, ούτε να μειώσουν τον σεβασμόν του λαού του Θεού προς Αυτόν. Η Βλαχέρνα ήτο είναι και θα παραμείνει το πάνσεπτον ενδιέτημα της Πανάγνου Θεομήτωρος, αιωνία μαρτυρία περί της δυνάμεως της πίστεως, πνευματικών κέντρων και αμετακίνητων σημείων αναφοράς δια το γένος. Όταν τα βήματα όλων ημών των Ορθοδόξων πιστών, των εντεύθεν και εκ του εξωτερικού, μας οδηγούν εις την Βλαχερνίτισσαν, τότε όλοι γνωρίζομεν ότι πορευόμεθα προς τον πανίερον τόπον, όπου ρέει η ακένωτος πηγή του ζώντος ύδατος, όπου φυλάσσεται το μάνα το γλυκένοντα των ευσεβών αισθητήρια, όπου η Παναγία κατευνάζει τον τάραχον των βαθών και τον κλείδωνα των δεσμάτων, διώκει και θεραπεύει τας νόσους
και τα σκαλεπάς αρρωστίας επιχαίουσα των ιαμάτων των δαψιλές. Εδώ εις την Βλαχέρναν, αγαπητοί, κατοικεί και δοξάζεται το μυστήριον της ενανθρωπίσεως του Θεού και της καταχάριν θεώσεως του ανθρώπου. Τα πάντα εις την Βλαχέρνα είναι έκφρασης του σωτηριώδους γέννητόμη κατά το ρήμα σου της νεάνιδος της Ναζαρέτ. Τα πάντα εκπροσωπούν το ελεύθερον ναι της Παναγίας εις την προαιώνιον βουλήν του Θεού δια την λύτρωσιν του γένους των ανθρώπων. Ο ναός των Βλαχερνών μαρτυρεί περίτρανα ότι η τιμή προς την Θεομήτωρα και η κεντρική θέση αυτής εις την εκκλησιαστικήν ζωήν και την ορθόδοξον πνευματικότητα εις την ευσέβειά μας δεν αποτελούν απλώς μίαν παράδοση της χριστιανικής ανατολής χωρίς θεολογικήν διάσταση και ουσία. Η Θεοτόκος ανήκει εις τον πυρήνα της ορθοδόξου ταυτότητος και του όλου μυστηρίου της Εκκλησίας, λόγω του ουσιαστικού ρόλου της εις την Θείαν Οικονομία. Όπως έγραφε ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, το όνομα της Θεοτόκου άπαν το μυστήριον της οικονομίας συνίστησε. Αυτή η αλήθεια διακηρύσσεται όταν ψάλλεται όπου γης, το ότι υπερμάχος στρατηγότα νικητήρια, και το χέρε νύμφη ανύμφευτε. Το δε εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον υπενθυμίζει με έμφαση ότι η Παναγία είναι ελευθερότρια και ότι η πίστης μας είναι οδός ελευθερίας. Προσευχόμεθα προς την Θεοτόκο να μας ελευθερώσει εκ κινδύνων παντίων και να μας οδηγήσει προς την αληθή ελευθερίαν η οποία είναι η ζωή εν Χριστώ και ορίζεται ως αληθεύειν εν αγάπη. Εδώ ευρίσκεται η πεμπτουσία της Ορθοδόξου ταυτότητός μας. Άγιε αδελφέ εν Χριστώ, Άγιε προύσης συμπροσευχόμενε και τέχνα εν Κυρίω αγαπητά, κατέτος η Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή, και εσυγκλονιστική ακολουθία του ακαθίστου ύμνου συμπίπτουν με την έλευση της ανοίξεως η οποία ήδη δίδει ανθοφορούσα το γοητευτικό της παρόν. Ο μακαριστός πνευματικός μας πατήρ, ο γέροντάς μας Χαλκιδόνος Μελίτων εις ένα έξοχον σύντομον κείμενόν του απεκάλεσε την Μεγάλη Τεσσαρακοστή πνευματική άνοιξη, η οποία μαζί με την εποχή της ανοίξεως εξαγγέλει την πρόνοια του Θεού και την αγάπη Του για μας τους ανθρώπους. Ο σοφός γέροντας μας καλεί να αφήσουμε τον Θεό να σκορπίσει τα χιόνια που είναι μέσα μας, να γεμίσει με πράσινη φλόη και ανοιξιάτικα λουλούδια κάθε κόχη, κάθε φαράγγι της ψυχής μας. Ο Χριστός, ο Κυπουρός της Ανοίξεως, της Αναστάσεως, αν το θελήσουμε εμείς ελευθέρως, μπορεί να κάνει ανθισμένο κήπο και την ανθρώπινη ψυχή, μας έλεγε, αιωνία του ημνήμη. Παρακαλούμε την υπεραγίαν Θεοτόκον να μεσητεύει προς τον Υιόν της και σωτήρα του κόσμου, να χαρίζει εις ημάς πάντας την χαράν της ανοίξεως, την πεπληρωμένη χαράν της Αναστάσεως. Περαίνοντες των λόγων, επιθυμούμε να εκπράσουμε κατά την εφρόσινον αυτήν στιγμήν την πατριαρχική μας ευαρέσκεια προς τον επόπτην της περιφερίας αυτής, Θεοφιλέστατον αδελφών και συμπατριώτην μας, επίσκοπον Αλικαρνασσού κύριον Αδριανών, δια την προσφοράν του και την ολόθυμον φροντίδα του, δια την καλήν λειτουργίαν των εκκλησιαστικών πραγμάτων
και την προστασία των ναών και των προσκυνημάτων της περιοχής. Ευχαριστούμε επίσης τους ευλαβείς ιερείς και τους λοιπούς προθήμους συνεργάτες του με επικεφαλής των πρόεδρων της Εκκλησιαστικής Επιτροπής, φίλτα των κύριων Νικόλων Καλαμάρη, δια την πρόθυμον και απρόσκοπτον συνεργασίαν των με τον Θεοφιλέστατον Άγιον Αλικαρνασσού και δια την συνετήν διαχείριση των κοινοτικών υποθέσεων, ιδιαίτερως αυτήν την δύσκολον περίοδον την οποίαν διερχόμεθα. Αγαπητέ κύριε Καλαμάρη, συγχαρητήρια και ευχαριστίες για την ωραία προσφώνησή σας, για τις ευχές σας καθώς και τις ειδικές σας, Θεοφιλέστατε, για την 300η επέτειον της ταπεινής πατριαρχίας μου και πολλά περαστικά στον πατέρα σου, τον άρχοντα νομοφύλακα του Πατριαρχείου μας, τον αγαπητό Βασίλειο Καλαμάρη, ο οποίος πολύ εταλαιπωρήθη προσφάτως με την υγεία. Εις όλους σας, αγαπητοί προσκυνητέ της Παναγίας των Βλαχερνών, απονέμουμε τας πατρικάς ευχάς και την πατριαρχική μας ευλογία και επικαλούμεθα επί μας και επί τους οικείου σας, τις πρεσβείες της Αγιοπρότου Θεοτόκου, την χάρη και το έλεος του Υιού της και Θεού της αγάπης. Αμήν. Χρόνια πολλά. Πολυκρόνια είσαι, Κυρία Σωθέ. Πάλι χρόνια πολλά.